Κύριε Καραθανασόπουλε, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτησή μας από την χθεσινή κινητοποίηση, την μεγάλη κινητοποίηση. Η κυβέρνηση δείχνει ότι, λέει ευθέως, ότι ήταν μια κινητοποίηση επί της ουσίας άνευ λόγου και αιτίας, με βελτιωτικές κινήσεις έχει παρέμβει η ίδια στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που ήταν και ο λόγος της χθεσινής απεργιακής κινητοποίησης, και βλέπει και δείχνει και λέει πως πίσω από την κινητοποίηση αυτή υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Κοιτάξτε, την κινητοποίηση όμως την οργάνωσαν δεκάδες ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και εκατοντάδες πρωτοβάθμια σωματεία. Ναι, που τα ελέγχει υποτίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, ναι, αυτό ναι, λέγεται. Σε αντίθεση με την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, αλλά ήταν και η ΑΔΔΗ μέσα, την οποία δεν την ελέγχει βεβαίως ούτε το ΚΚΕ. Άρα λοιπόν η προπαγάνδα της κυβέρνησης γκρεμίζεται, όπως πιάστηκε να λέει και ψέματα, χοντρά ψέματα, και ο ίδιος ο Υπουργός Εργασίας, λέγοντας ότι μας κάνει εντύπωση γιατί στον νόμο Κατρούγκαλο δεν είχαν γίνει αντίστοιχες κινητοποίησεις. Ναι, το είπαν αυτό. Το οποίο είναι βεβαίως ψευδές ολότελα, εκεί είχαν γίνει και τότε πολύ μεγάλες κινητοποίησεις και μάλιστα και πολυήμερες κινητοποίησεις τότε. Ο λόγος και τι υπάρχει. Γιατί από τον νόμο Κατρούγκαλο περάσαμε στον νόμο Κατρούγκαλο Βρούτσι. Γιατί είναι βελτιωτικός όσον αφορά την υλοποίηση ακόμη παρατέρω αυτού του κατάρτιστου νόμου του Κατρούγκαλου, αποδέχεται τη φιλοσοφία του και επί της ουσίας μετατρέπει τις συντάξεις σε πενιχρά επιδόματα, οδηγώντας σε ακόμη περαιτέρω επιδείνωση, γιατί σκοπός επί της ουσίας, και μάλιστα σημερινά δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο αναφέρουν, ότι σκοπός επί της ουσίας είναι ακριβώς να δοθεί ένα περαιτέρω κίνητρο για την ιδιωτική, για την πρόθεση της ιδιωτικής ασφάλισης ως του τρίτου πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος. Κύριε Καραθανασόπουλε, ξέρετε, ναι, λένε ναι, ότι θα δουν και κίνητρα στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες για να επεκτείνουν την δράση. Ξέρετε πολύ καλά, ακούσαμε τον κύριο Βρούτσι σε τηλεοπτική του, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι ήταν για να το αναφέρω, σε τηλεοπτική του λοιπόν εμφάνιση, ο κύριος Βρούτσις ούτως ή άλλως είπε αυτό που πάγια υποστηρίζει, που είναι ότι ο ίδιος έχει παρέμβει επί τα βελτίο στο νόμο Κατρούγκαλου, προσπάθησε να απαλείψει ανισότητες και αδικίες που υπήρχαν, ένα, και το δεύτερο, που ασκείται και υποτίθεται και κριτική, όχι υποτίθεται, ασκείται και κριτική από μέρους της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι έχει απαλληφθεί ο τρίτος πυλώνας, στον οποίο πριν από λίγο μόλις αναφερθήκατε. Ίσα-ίσα που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία τον τρίτο πυλώνα. Αυτό λέω, τον στηρίζει, αλλά θεωρούν ότι έχει τεθεί εκτός του νομοσχεδίου αυτού. Ότι τελικά ο κύριος Βρούτσις δεν έχει εντάξει στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο τον τρίτο πυλώνα. Προσέξτε, ο νόμος Κατρούγκαλο επί της ουσίας τι φέρνει ακριβώς το γνωστό τριαξονικό σύστημα, το σύστημα Πινόσετ, που επί της ουσίας καταργεί τον κοινωνικό χαρακτήρα της δημόσιας ασφάλισης. Πάνω σε αυτόν τον κατάρτιστο νόμο έρχεται ο κύριος Βρούτσις τώρα και τον υιοθετεί. Δεν περιλαμβάνει αυτό για την ιδιωτική ασφάλιση, δεν θα έρθει ένα νομοσχέδιο. Υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο έτοιμο, δεν το αφισβητεί η κυβέρνηση, άρα επί της ουσίας τι είναι, νομιμοποιεί τον νόμο Κατρούγκαλο που αυξάνει τα όρια συνταξιοδότησης, που επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και ταυτόχρονα διαμορφώνει ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο θα δίνει συντάξεις πείνας, γιατί το μόνο που διασφαλίζει είναι την εθνική προνοιακή σύνταξη. Από αυτή λοιπόν την άποψη και το κάνει ανταποδοτικό το σύστημα. Άρα λοιπόν δέχεται το πυρήνα της φιλοσοφίας του Κατρούγκαλου, το ανταποδοτικό ιδιωτικο-οικονομικό κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Ναι, αλλά ισχυρίζεται ότι το ξαναέκανε ασφαλιστικό ανταποδοτικό, αλλά κατήργησε το σκέλος, γιατί θεωρούνταν ένα φορολογικό νομοσχέδιο το ασφαλιστικό, σας θυμίζω. Ναι, μόνο που προσέξτε να δείτε με τις προϋποθέσεις τις οποίες μπαίνουν οι άνθρωποι αυτοί, μιλάμε για τους ελευθεροεπαγγελματίες που μειώνει τις εισφορές, δεν πρόκειται να πάρουν σύνταξη.
ή θα πάρουν ορισμένα ψίχουλα σύνταξη. Αλλά το θέμα δεν είναι από ποια πλευρά θα χάσεις, αλλά αν θα αποκατασταθούν οι τεράστιες μειώσεις στις συντάξεις τις οποίες είχαμε, η τεράστια επιδείνωση που είχαμε στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με την αύξηση των ποσοστών. Μάλιστα. Ακούσαμε τη θέση σας και την άποψή σας. Πάμε λίγο να μας εξηγήσετε τι έχει συμβεί στο θέμα του προστατευόμενου μάρτυρα, του Μάξιμου Σαράφη. Παρακολουθούμε όλοι από χθες αυτό το σύριαλ, εμφανίζεται, δεν εμφανίζεται ή αναζητείται για να καταθέσει. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί και αν τελικώς θα καταθέσει. Αλλά κύριε Καραθανασόπουλε, το ΚΚΕ γιατί ψήφισε υπέρ της άρσης της προστασίας, ναι. Κοιτάξτε, αυτό να θυμίσω ότι δεν είναι μια σημερινή θέση του ΚΚΕ. Πάει για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε όλες τις περιπτώσεις, όχι μόνο στην περίπτωση των προστατευόμενων μαρτύρων της Νοβάρτης, αλλά θα θυμίσω και της Χρυσής Αυγής, που και εκεί είχαμε αντίστοιχες περιπτώσεις. Είχαμε τονίσει ότι θα πρέπει να έρθει το καθεστώς προστασίας και ανωνυμίας για να μπορέσουμε επί της ουσίας να εξεταστούν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες. Από αυτή λοιπόν την άποψη εμείς ακολουθούμε σε κάθε περίπτωση την αρχή την οποία είχαμε, ότι πρέπει αυτός ο νόμος που επιβάλλει την ανωνυμία και την προστασία, δηλαδή ο τρομονόμος, πρέπει να καταργηθεί, γιατί είναι επικίνδυνος για τα δικαιώματα, με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει πάντα τα χαρακτηριστικά του τρομονόμου, κύριε Καραθανασόπουλε. Θέλω να πω, μπορεί να είναι μια γενική αρχή ενός κόμματος εν προκειμένου του ΚΚΕ, ωστόσο δεν θα πρέπει να συζητείτε η στάση σας και να ελέγχετε η στάση σας και να σας προβληματίζει κατά περίπτωση, ρωτώ, δεν το ξέρω. Όχι, εμείς έχουμε θέση αρχών, γιατί προσέξτε σε τι τραγέρα θα έχουμε οδηγηθεί. Η Νέα Δημοκρατία και το κίνημα αλλαγής, το παλιό Πασόκ δηλαδή, δεν υπερασπίζει το νομικό πλαίσιο το οποίο ήδη δημιούργησαν και το υπερασπίζεται με τα μανία στο ΣΥΡΙΖΑ, που τότε, να θυμίσω, το είχε καταγγείλει και είχε αποχωρήσει από την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Αυτός δεν είναι ένας τραγέλαφος. Ναι, σύμφωνοι. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί γίνεται αυτό? Για πρόσκαιρα ωφέλη λέμε ότι γίνεται αυτό και όχι για να συζητήσουμε επί της ουσίας. Αυτό γίνεται προσχηματικά. Mm-hmm. Και μάλιστα πάει πολύ να λένε ότι σήμερα οι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι μάρτυρες οι οποίοι θέλουν να διασφαλίσουν το δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή το δημόσιο συμφέρον εναπόκειται σε κάποιους κουκουλοφόρους. Κύριε Καραθανασόπουλε, ναι, μισό. Εμείς είμαι πολύ καθαρά λοιπόν ότι το θέμα της προστασίας γίνεται μόνο άμα κάποιος είναι επώνυμος. Έτσι διασφαλίζεται και η προστασία του επί της ουσίας. Κύριε Καραθανασόπουλε, μισό λεπτό. Ως άποψη αρχής. Ναι, ως άποψη και ως θέση αρχής το καταλαβαίνουμε απολύτως τι είναι αυτό που μας λέτε. Όμως το ερώτημα που υπάρχει και υπάρχει από πολλούς και φαντάζομαι και επειδή ξέρω ότι βρίσκεστε με ανθρώπους, δεν είστε σε γυάλινο κλουβί, είναι το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό, ότι όλοι καταλαβαίνουν γιατί παίρνει τη θέση που παίρνει η Νέα Δημοκρατία, γιατί παίρνει τη θέση που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως γιατί παίρνει τη θέση που παίρνει το ΚΙΝΑΛ. Το ερώτημα που γεννάται είναι ότι το ΚΚΕ γιατί ταυτίζεται υπέρ της άρσης της προστασίας όταν θα μπορούσε να είχε μια θέση τέτοια που να βοηθούσε σε τι, στην κατεύθυνση να αποδειχθεί αλήθεια. Κοιτάξτε, μόνο το ΚΚΕ έχει πάρει αυτή τη θέση της άρσης της προστασίας. Οι υπόλοιποι ακόμη δεν την έχουν πάρει αυτή τη θέση. Ένα το κρατούμε αυτό. Δεύτερον, εμείς το λέμε αυτό από την πρώτη. Πώς δεν την έχουν πάρει, κύριε Καραθανασόπουλε, υπέρ της άρσης δεν είναι? Όχι. Και οι άλλοι. Όχι, δεν είναι. Κάντε πολύ μεγάλο λάθος. Οι υπόλοιποι ζητάνε υποκαθεστώς προστασίας να καταθέσουν οι μάρτυρες όπως κατέθεσαν στον αντισαγγελέα του Άριου Πάγου. Είναι τελείως διαφορετικό ζήτημα αυτό. Ναι. Και σε αυτή την λογική εμείς διαφωνήσαμε ως ΚΚΕ και μάλιστα στο αίτημα της βίας. Το θα τραβήξουμε τις κουκούλες, το ακούγαμε από την πρώτη στιγμή, κύριε Καραθανασόπουλε. Μόνο που αυτά ήταν λόγια, γιατί θα μπορούσε από την πρώτη στιγμή η προανακριτική να υιοθετεί στην άποψη του ΚΚΕ περί άρσης του καθεστώτος προστασίας. Γιατί αυτό το βάλαμε και στην προανακριτική αυτή που λειτουργεί τώρα, αλλά θα σας θυμίσω το βάλαμε και στην εξεταστική που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
για το ίδιο σκάνδαλο, για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Πάντως, λοιπόν, εμείς δεν κινούμαστε ευκαιριακά ανάλογα με το που φυσάει βαθμούς του ΚΚΕ. Άρα εσείς συμφωνείτε και λέτε αυτό που είπατε φαντάζομαι στην αρχή, ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει ο νόμος καν, γιατί όταν μπαίνουμε σε τέτοιου είδους διαδικασίες και με τέτοιου είδους χειρισμούς σαν αυτούς που βιώνουμε επί της ουσίας, μπαίνει σε πλήρη αμφισβήτηση ο νόμος αυτός καθ' αυτός. Εμείς ήδη τον αμφισβητούμε αυτό τον νόμο. Ήδη λέμε ότι αυτός ο νόμος δεν πρέπει να νομοποιηθεί και δεν το λέμε τώρα. Το λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Άλλοι αλλάζουν θέσεις ανάλογα με το τι συμφέροντα, μικροσυμφέροντα. Γιατί άμα θέλουμε να εξετάσουμε κάτι επί της ουσίας, και εμείς θέλουμε να εξεταθεί και το σκάνδαλο Νοβάρτης επί της ουσίας, αλλά και η υπόθεση παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη επί της ουσίας, πρέπει να αρθεί αυτό το καθεστώς σας προστασίας. Γιατί προσέξτε, είναι οι δύο ουσιαστικοί μάρτυρες. Ναι, δεν βέβαια, είναι δύο οποιοδήποτε. Όχι, όχι, είναι οι δύο ουσιαστικοί. Άρα λοιπόν, κάτω από καθεστώς ανομίας δεν μπορεί να υπάρξει επί της ουσίας διερεύνηση των ζητημάτων. Και το βλέπουμε αυτό γιατί επιβεβαιώνεται από τις εξελίξεις τις οποίες είχαμε τις τελευταίες μέρες και που θα έχουμε και σήμερα, εμείς το λέμε. Εσείς ζητήσατε ότι σήμερα θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα έρθει, λέτε, τελικώς ο κύριος Σαράφης για να καταθέσει, και επίσης σήμερα έχει κληθεί και η γυναίκα προστατευόμενη μάρτυρας. Ναι, η γυναίκα, η κυρία Κατερίνη Κελέση. Η κυρία Κελέση, τέλος πάντων το γυναικείο όνομα, δεν ξέρω, ναι, αν είναι, ναι, γυναίκα. Αυτό τώρα έχουμε από το πρωί, έχουμε και άλλο, ναι, προβληματισμό. Αν το γυναικείο όνομα είναι και γυναίκα ή αν, ναι, είναι... Ναι, ωραία. Το γυναικείο όνομα, αυτό είναι το σωστό. Εντάξει λοιπόν. Το πούμε έτσι, έτσι για να, ναι, ναι, για να συνεννοούμε θα. Ακριβώς. Αυτή είχε δηλώσει ήδη ότι δεν πρόκειται να έρθει στην Επιτροπή να καταθέσει. Ναι, ναι. Έχει αρνηθεί. Έχει αρνηθεί ακριβώς. Άρα θα υπάρξει η εντολή βίαιης προσαγωγής της. Και φαντάζομαι εφόσον έγινε για το ανδρικό όνομα. Εφόσον έγινε, λογικά την διαστάση θα κρατήσει και η Νέα Δημοκρατία και το Κοινάλ. Δεν θέλω όμως να προδικάσω τη θέση τους. Εμείς όμως θα είμαστε σταθεροί σε αυτή την ανάγκη. Και μάλιστα θα ζητήσουμε από την Επιτροπή που θα συνεδριάσει σε πλήρη σύνθεση στη Βουλή την Πέμπτη το πρωί, ναι, θα βάλουμε θέμα και πάλι να γίνει έτοιμα από την Προανακριτική Επιτροπή προς τις Αγγελικές Αρχές για να αρθεί το συγκεκριμένο καθεστώς επίσημα. Θα το ξαναθέσουμε πάλι αυτό το αίτημα, γιατί σας λέω και πάλι δεν είναι δυνατόν και λογικά να το δούμε μια αντίληψη η οποία λέει να γνωρίζουν οι αστυνομικοί υπαλλήλοι που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία των μαρτύρων την ταυτότητά τους και να μην τη γνωρίζει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή να μην τη γνωρίζει η Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής που έχει εισαγγελικές αρμοδιότητες. Ναι, είστε σαφείς. Αυτό είναι παραλογισμός. Κύριε Καραθανασόπουλε, πείτε μας τώρα το διαδικαστικό, παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, ο λεγόμενος Σαράφης δεν εμφανίστηκε. Η λεγόμενη Κελέση έχει δηλώσει ότι θα αρνηθεί να καταθέσει. Κατά συνέπεια, η συνέχεια ποια θα είναι? Σήμερα θα ξαναμεταβούν πάλι 4 ώρα. Ναι, εάν δεν τους βρούνε, αυτό λέω. Ναι. Εάν δεν τους βρούνε, εμείς θα ζητήσουμε αυτό. Είναι αυτό την Πέμπτη το πρωί. Δεν είμαστε διατηρημένοι να περιμένουμε τις ώρες σήμερα στο αν θα εμφανιστούν ή όχι στη Γαδά όπως έγινε χθες. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Και εγώ, καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας.